Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε ένα κόλπο με μία τράπουλα εδώ, που δεν χρειάζονται συγκεκριμένα όλα τα φύλλα, θα πάρουμε μερικά φύλλα. Και να μην πείτε όποια φύλλα θέλω εγώ, θα το κάνουμε μαζί, εδώ πέρα, θα μας σταματήσετε όποτε θέλετε εσείς. Παράδειγμα, αυτά εδώ τα φύλλα, πάμε με αυτά, ό,τι πείτε. Διαλέξαμε κάποια φύλλα και όπως βλέπετε, ανακατεύω όμορφα κορέα παιδιά, να μην πείτε ότι κάνουμε ζαβολιές, εντάξει, κάπως έτσι, εδώ. Και τώρα από εδώ, τα κόψω περίπου εδώ στη μέση, εδώ, θα τα περάσω έτσι εδώ, να επιλέξετε ένα φύλλο όποιο θέλετε εσείς παιδιά, όποιο θέλετε. Τα παράδειγμα, στο εδώ, εδώ πέρα. Επιλογή σας φύλλο. Παίρνετε γνώση εσείς οι ίδιοι. Εντάξει παιδιά, αυτό το φύλλο, εδώ πάνω όμορφα κορέα, εντάξει, και πάμε να το παραχώσουμε κάπου εδώ μέσα μαζί με τα υπόλοιπα. Παραχωμένο. Είδατε ένα φύλλο που το παραχώσαμε εδώ μέσα. Και τώρα παιδιά θα κάνω ένα μηχάνημα λίγο παράξενο. Πάω να φτιάξω το μηχάνημά μου και θα σας εξηγήσω τι γίνεται μετά. Εδώ πέρα για παράδειγμα αυτό το πράγμα. Ένα φύλλο μπροστά, ένα φύλλο πίσω. Όπως το βλέπετε. Θα μου πείτε τι μηχάνημα είναι αυτό. Όταν τελειώσω θα σας εξηγήσω πριν. Κάπως έτσι εδώ. Βάζω τα φύλλα, όμορφα κορέα. Αυτό το πράγμα παιδιά. Λοιπόν. Εδώ πέρα τώρα συγκεκριμένα παιδιά. Αυτό το μηχάνημα, το φύλλο σας είναι κάπου εδώ μέσα. Έχετε το δικαίωμα να μου πείτε αλήθεια ή να μου λέτε ψέματα. Απλούστατα, προσοχή, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Εσείς έχετε το δικαίωμα με κάποιες ερωτήσεις που θα σας κάνω, να μου λέτε την αλήθεια ή μου λέτε ψέματα, ό,τι θέλετε. Το μηχάνημα όμως, προσοχή, δεν κάνει λάθος. Ξεκινάμε. Πρώτη ερώτηση, παιδιά. Το φύλλο που διαλέξατε, μια ερώτηση σας κάνω, ήτανε φιγούρα ή αριθμός, αυτό που είδατε. Τι μου είπατε, αριθμός. Για να δούμε το μηχάνημα. Το μηχάνημα μου λέει, ότι μου λέτε ψέματα παιδιά, ήτανε φιγούρα. Τα είπα προσέχετε, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Το φύλλο που διαλέξατε παιδιά, ήτανε φιγούρα. Δεύτερη ερώτηση. Το φύλλο σας ήταν κόκκινο ή μαύρο. Τι μου είπατε, κόκκινο. Πάμε να δούμε τι λέει το μηχάνημα. Μπρώχνουμε τα φύλλα εδώ. Και βγαίνει κόκκινο. Μου είπατε, σωστά. Στα κόκκινα παιδιά. Υπάρχουν τα καρό και οι κούπες. Το δικό σας φύλλο τι ήτανε, τι μου είπατε, καρό, πάμε να το δούμε μαζί. Συμπρώχνω τα φύλλα. Παιδιά μου λέτε ψέματα, το φύλλο σας είναι κούπα, δεν είναι καρό, είναι φιγούρα κούπα. Ποιο είναι όμως, δεν ξέρουμε. Πάμε να δούμε το μηχάνημα τι θα μας πει. Συμπρώχνουμε τα φύλλα εδώ. Και το μηχάνημα μας ανακαλύπτει ένα ρίγα κούπα. Αυτό ήταν το φύλλο σας παιδιά. Αλήθεια ψέματα, το μηχάνημα λέει την αλήθεια. Πάμε για εξήγηση. Για να γίνει το κόλπο παιδιά, μία τράπουλα που πριν ξεκινήσουμε, όπως το καταλάβατε, πρέπει να ετοιμάσουμε κάποια φύλλα. Καλό είναι για πρώτη φορά που θα κάνετε το κόλπο να χρησιμοποιήσετε τα ίδια φύλλα με μένα για να καταλάβετε πώς το έκανα και μετά χρησιμοποιήστε όποια φύλλα θέλετε. Φύλλο επιλογής που θα πάρει ο θεατής, ένα ρίγα κούπα που τον βάζουμε κάτω. Πορτοκάλια ντομάτες πουλάνε έξω, φωνάζουν, ακούγεται και μέσα. Λοιπόν. Φύλλο επιλογής, επαναλαμβάνω, ρίγα σκούπα. Μπορούμε
να πάρουμε όποιο θέλουμε. Μετά βάζουμε ένα φύλλο οποιοδήποτε, εγώ διάλεξα ένα εξάρι που είναι κούπα. Το δεύτερο θα είναι το φύλλο που θα ανακαλύψει το σχήμα του φύλλου μας. Βάζουμε ένα άλλο κόκκινο, καρό ό,τι θέλουμε, που θα μας πει τι χρώμα είναι το φύλλο επιλογής μας. Εδώ το φύλλο, την ερώτηση που θα κάνουμε, είναι αν είναι φιγούρα ή αν είναι νούμερο. Δηλαδή αν είχαμε βάλει νούμερο, θα είχαμε βάλει ένα νούμερο εδώ. Και άλλα δύο φύλλα οποιαδήποτε από πάνω. Και όλο το κόλπο βασίζεται εδώ πάνω. Ξαναλέω, ρίγα σκούπας το φύλλο που θα επιλέξει ο θεατής. Από πίσω ένα φύλλο που δείχνει το σχήμα του φύλλου. Επόμενο φύλλο το χρώμα του φύλλου. Επόμενο φύλλο άμα είναι φιγούρα ή νούμερο. Και άλλα δύο φύλλα οποιαδήποτε. Όλα αυτά όμορφα κορέα, δηλαδή 6 φύλλα παιδιά, 2, 4, 6 φύλλα. Όλα αυτά κάτω από μια τράπουλα. Όμορφα κορέα. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάμε στο θεατή μας και του λέμε να μην παίρνουμε κάποια φύλλα να τα διαλέγουμε, να το κάνουμε πιο εντυπωσιακά. Το θεατή μας θα μας πει στόπο όποτε θέλει αυτός. Καλό είναι να πάρουμε περίπου τα μισά φύλλα της τράπουλας. Ας υποθέσουμε, μας σταματάει κάπου εδώ, τα υπόλοιπα στην άκρη. Και θα κάνουμε ένα κόλπο με αυτά τα φύλλα. Εκείνη την ώρα τι πρέπει να κάνουμε. Τα φύλλα που έχουμε από κάτω πρέπει να τα ανεβάσουμε πάνω. Πώς το κάνουμε αυτό, απλό πράγμα. Παίρνουμε κάποια φύλλα που τα πετάμε εδώ. Ό,τι ανακατεύουμε. Προσοχή, όταν φτάνουμε στο τέλος, χρειαζόμαστε τα 6 φύλλα παιδιά. Δηλαδή, ανοίγουμε λίγο προσεκτικά και μετράμε μέσα στο μυαλό μας 2, 4, 6. Αυτά τα 6 φύλλα θα πρέπει να τα βάλουμε κατευθείαν από πάνω. Δηλαδή, ας πούμε υποθέσουμε είμαστε εδώ, αφήνουμε αυτά και αυτό. Και βρισκόμαστε 2 και αυτό. Και έχουμε τα 6 φύλλα από την αρχή μας. Εντάξει, αυτά τα 6 φύλλα κατευθείαν τα αφήνουμε από πάνω. Με την έννοια, δείξαμε στο θεατή ότι κάναμε ένα ανακάτεμα. Ο παπάς εδώ πάνω. Τώρα, για να επιλέξει αυτό το φύλλο, υπάρχουν 1000 τρόποι. Το θέμα είναι να μην χαλάσουμε όλο αυτό εδώ. Εγώ έκανα αυτό το πράγμα, ένα κόψιμο περίπου εδώ, κρατώντας εδώ. Κάνω αυτό, stop, και του δίνω κατευθείαν το ρίγα. Τα υπόλοιπα από πάνω, παιδιά. Παίρνει το ρίγα. Το ξαναβάζουμε πάνω. Εκείνη τη στιγμή, αυτά τα φύλλα πρέπει να τα ξαναπάμε από κάτω. Να δείξουμε ότι τα μπερδέψαμε. Ξαναπαίρνουμε 6 φύλλα. 2, 4, 6. Εντάξει, μην τα μετράμε μπροστά στο θεατή. Τα πετάμε εδώ. Και μετά δεν έχει πρόβλημα. Τα πετάμε όπως θέλουμε εμείς. Αυτό είναι παιδιά. Επέλεξε ένα φύλλο, το ανεβάσαμε, το ξανακατεβάσαμε κάτω. Με αυτό που κάναμε, ο θεατής είδε ανακατέματα και μπερδέματα. Εκείνη τη στιγμή τι κάνουμε. Παίρνουμε ένα φύλλο μπροστά, ένα φύλλο πίσω. Μην το πάμε πολύ. Κάπου εδώ. Ένα μπροστά, ένα πίσω. Ένα μπροστά, ένα πίσω. Αυτό το πράγμα κάνουμε παιδί. Ένα μπροστά, ένα πίσω. Ένα απλό πράγμα. Και μόλις τελειώσουμε το μηχάνημά μας, όπως το λέμε, θα σας εξηγήσω τώρα σε λίγο, μισό λεπτό, κάνουμε κανένα μπέρδεμα, εδώ. Τι κάνουμε, τα στρώνουμε όμορφα κορέα, όλα τα φύλλα, εδώ. Τα βάζουμε εδώ παιδιά, ωραία εδώ, ωραία εδώ, ωραία από όλες τις μεριές. Και γυρνάμε την τράπουλα ανάποδα, να φαίνονται. Εκείνη τη στιγμή για να το κάνουμε πιο όμορφο, παίρνουμε το πρώτο φύλλο που είναι μόνο του και το γυρνάμε εδώ ανάποδα. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Κρατάμε την τράπουλα εδώ, όπως δίνουμε τα φύλλα, σφιχτά λίγο. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να σβρώχουμε όλα τα φύλλα εδώ και μόλις βγουν να σβρώχουμε από την άλλη μεριά. Πάμε να ξεκινήσουμε.
Πρώτη ερώτηση που ζητάμε το θεατή. Είδα ένα φίλο, τον υποχρεώσαμε να πάρει το ρίγα κούπα. Και του λέμε, το μηχάνημά μου λέει πάντα την αλήθεια. Εσύ έχεις το δικαίωμα να μου πεις την αλήθεια ή να μου πεις ψέματα. Η πρώτη ερώτηση που του λέμε, το φίλο που πήρες τι ήτανε, φιγούρα ή αριθμός. Ας υποθέσουμε, όπως κάναμε το κόλπο, μας λέει ήταν αριθμός. Σμπρώχνουμε όλα τα φύλλα εδώ όμορφα κορέα, κρατάμε τα υπόλοιπα λίγο σφιχτά εδώ, να νιώθουμε τα φύλλα ότι γλιστράνε παιδιά. Και βλέπουμε, εμφανίζεται ένας βάλες. Και του λέμε φίλε συγγνώμη, μου λες ψέματα. Το φύλλο που επέλεξες ήταν φιγούρα. Πρώτη εντύπωση. Τα παίρνουμε όλα αυτά, τα ξαναγυρνάμε εδώ πέρα. Και τα κρατάμε εδώ, όπως θέλουμε. Ή λίγο πιο σφιχτά. Δεύτερη ερώτηση. Ξέρουμε ότι το φύλλο σου του λέμε είναι φιγούρα. Δεύτερη ερώτηση. Κόκκινο ή μαύρο. Ας υποθέσουμε, μας λέει κόκκινο. Συμπρώχνουμε όλα τα φύλλα και βλέπουμε ένα κόκκινο. Έχεις δίκιο. Ξαναγυρνάμε πάλι τα φύλλα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Στα κόκκινα. Άμα ήταν μαύρο θα λέγαμε μαύρα. Στα κόκκινα. Έχουμε τα καρό και τις κούπες. Το φύλλο σου τι ήταν, καρό ή κούπα. Ας υποθέσουμε μας λέει ψέματα. Μας λέει είναι καρό. Συμπρώχνουμε όλα τα φύλλα εδώ και βλέπουμε ότι εμφανίζεται η κούπα. Λέμε φίλε συγγνώμη, λες ψέματα, το φύλλο σου είναι κούπα. Φιγούρα κούπα. Αλλά ποιο είναι, ξαναγυρνάμε, συμπρώχνουμε όλα και εκείνη τη στιγμή, όπως θα καταλάβατε, εμφανίζεται ορίδες. Δεν είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε με τον παπά, κάντε το με όποια φύλλα θέλετε εσείς. Ένα απλό κόλπο παιδιά που πάει από μόνο του. Καλή διασκέδαση και μην λέτε ψέματα γιατί το μηχάνημα λέει πάντα την αλήθεια.